Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, θα αναφερθώ στις ρυθμίσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης. Όλες οι τροποποιητικές διατάξεις στο νόμο για την υποβολή και τον έλεγχο των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης στόχο έχουν την ενίσχυση της διαφάνειας και την άρση του καθεστώτος της αναποτελεσματικής μέχρι σήμερα διαχείρισης των δηλώσεων πόθεν έσχες. Με τις καινούργιες διατάξεις μηδενίζεται η δυνατότητα οποιασδήποτε παρέμβασης και δίνεται η δυνατότητα τόσο στην Επιτροπή του άρθρου 3α του νόμου 3213-2003 όσο και στη μονάδα γάμα της αρχής καταπολέμησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα να ελέγχουν τις δηλώσεις των ελεγχομένων προσώπων και θεσπίζεται η υποχρέωση των ελεκτικών φορέων να δημοσιεύουν τις εκθέσεις των πεπραγμένων τους οι οποίες θα αναρτώνται και θα παραμένουν για ικανό χρόνο στο διαδίκτυο. Η αποσυμφόρηση της Επιτροπής του άρθρου 3α, η ανασύνθεσή της με την αύξηση και συμμετοχή νέων μελών, η υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής και η μακροχρόνια ανάρτηση στο διαδίκτυο των δηλώσεων, η υποχρέωση των ελεγχομένων για την άμεση υποβολή τυχών διορθώσεων ή συμπληρωματικών στοιχείων, η επέκταση δηλώσεως επί των κινητών και των δανείων για πρώτη φορά και η άμεση κοινοποίηση των εισαγγελέα για τη μη υποβολή ή πρόβλεψη ειδικών και τη μη υποβολή των δηλώσεων, καθώς επίσης η πρόβλεψη ειδικών τμήματων στις εισαγγελίες Αθηνών και Θεσσαλονίκης που θα επιλαμβάνουν των σχετικών αδικημάτων, οδηγούν στον αυστηρότερο έλεγχο, αποτρέπουν τη δυνατότητα, όπως είπα, οποιασδήποτε παρέμβωσης και ενισχύουν τη διαφάνεια. Συγκεκριμένα, με τις τροποποιήσεις επιτυγχάνεται πρώτον, αποσυμφόρηση επιτροπής που ελέγχει τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των βουλευτών, των υπουργών, των περιφερειαρχών, των δημάρχων και των υπευθύνων για τα οικονομικά των κομμάτων. Με τα μέχρι τώρα ισχύοντα, η Επιτροπή του άρθρου 3α του νόμου 3213 του 2003 λάμβανε ούτε λίγο ούτε πολύ πάνω από 100.000 χειρόγραφες δηλώσεις με συνέπεια να μην είναι σε θέση καν να πρωτοκολλήσει τις παραληφθήσεις δηλώσεις. Ο βασικός λόγος για τον οποίο η λειτουργία της Επιτροπής του άρθρου 3α εμποδιζόταν ήταν ο όγκος των δεκάδων χιλιάδων δηλώσεων τις οποίες παραλάβανε και υποχρεωνόταν θεωρητικά τουλάχιστον να ελέγξει. Αυτό αλλάζει και η Επιτροπή θα ασχολείται μόνο με τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των πολιτικών προσώπων και το έργο θα επιταχυνθεί και αιχμηρά διαφάνειες θα υπάρξουν και οι λοιπές δηλώσεις θα ελέγχονται καταλήλως. Αυξάνονται τα μέλη της Επιτροπής του άρθρου 3α από 7 σε 9 με την προσθήκη ενός συμβούλου της Επικρατείας και του συνηγόρου του πολίτη στην Επιτροπή για να μειωθεί η μείωση της οποιασδήποτε πολιτικής επιρροής των πολιτικών προσώπων στο έργο της Επιτροπής, αφού πλέον είναι πολύ περισσότερα τα μέλη δικαστικών αρχών. Παράλληλα, την Προεδρία αναλαμβάνει ο Πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας και τα άλλα δύο κοινοβουλευτικά μέλη θα ορίζονται από τις μεγαλύτερες κοινοβουλευτικές ομάδες. Τρίτον, θα υπάρξει σαφέστερος και πληρέστερος καθορισμός των περιουσιακών στοιχείων που πρέπει να δηλώνονται, με κλείσιμο των εντός εισαγωγικών παραθύρων, με εναρμόνιση των όσων δηλώνονται στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, αλλά και με μεγάλο σεβασμό στην προστασία των προσωπικών δεδομένων. Προσάρση κάθε αμφισβήτησης και κλείσιμο των εντός εισαγωγικών παραθύρων θα δηλώνεται η μίσθωση θηρίδων. Προσοχή, όχι το περιεχόμενο των θηρίδων, μόνο η ύπαρξη μισθωμένης θηρίδας. Τα μετρητά που υπάρχουν στην κατοχή των προσώπων εκτός τραπεζικών καταθέσεων, που ούτως ή άλλως είναι υποχρεωμένα να δηλώνονται. Μια σημαντική καινοτομία με προσαρμογή στα διεθνή πρότυπα, όπως αυτά προκύπτουν από τη δράση της ομάδος κρατών κατά της διαφθοράς Γκρέκο, που λειτουργεί υπό την αιγίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης, είναι η συμπερίληψη της δηλώσης περιουσιακής κατάστασης των πολιτικών προσώπων και τα δάνεια αυτών, όπως και των λοιπών αντιστοίχων υποχρεώσεων παθητικού. Σας υπενθυμίζω, και αυτό αποτελεί κοινή παραδοχή αλλά και προϊόν της προγενέστερης εμπειρίας μου, ότι τα δάνεια και υποχρεώσεις παθητικού είναι μια προσφυλής και επιτυχής μέθοδος ξεπλύματος. Επίσης προβλέπεται η επιτάχυνση ολοκλήρωσης της διαδικασίας ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων. Εντός 2 μηνών από την ψήφιση του νόμου, το ηλεκτρονικό σύστημα θα τρέχει για όλες τις κατηγορίες των υποχρέων προσώπων.
Αλλάζουν οι προϋποθέσεις δημοσίευσης των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης των πολιτικών προσώπων, ώστε να γίνονται και οι απαραίτητες συγκρίσεις. Οι δηλώσεις θα δημοσιεύονται γρήγορα και θα παραμένουν δημοσιευμένες. Η σημερινή κατάσταση προσωρινής δημοσίευσης μόνο μόλις για ένα μήνα και στη συνέχεια εξαφάνισής τους τελειώνει εδώ. Με την υποχρεωτική υποβολή εκθέσεων πεπραγμένων όλων των ελεκτικών σωμάτων. Να ξέρει ο πολίτης τι πράττουν τα ελεκτικά σώματα και θα είναι και μια ευκαιρία για τα ελεκτικά σώματα να προβάλλουν την εργασία τους, εφόσον αυτή είναι επιτυχής. Επαναφέρουμε στην αρμοδιότητα ελέγχου της πλειοψηφίας των δηλώσεων, των 100.000 περίπου που σας είπα υποβάλλονται κατά έτος, στη μονάδα Γ της Αρχής Καταπολέμησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Η ελόγω αρμοδιότητα είχε αφαιρεθεί και απεδείχθη λάθος, γιατί η συγκεκριμένη πρακτική, μάλλον η προηγούμενη πρακτική, αυτή που επαναφέρουμε, είχε πενεθεί σε διεθνή φόρα ως βέλτιστη πρακτική. Για να ενισχύσουμε όμως το ελεκτικό έργο της μονάδας Γ, ενισχύουμε το ελεκτικό προσωπικό της με ενίσχυση 2 μέλη στην ειδική μονάδα, αλλά και με προσωπικό διοικητικό. Καθορίζουμε επιπλέον κατηγορίες προσώπων των οποίων οι δηλώσεις θα ελέγχονται υποχρεωτικά. Θα ελέγχονται υποχρεωτικά σημαντικές κατηγορίες προσώπων, όπως είναι η Γενική και η Ειδική Γραμματής της Βουλής και των Υπουργείων, η Γενική Γραμματής των Περιφερειών, στελέχη διοικήσεων των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών, οι δικαστές και οι εισαγγελείς των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας, ο πρόεδρος και αντιπρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, οι ιδιοκτήτες, βασικοί μέτοχοι και ανώτατα στελέχη των μέσων μαζικής ενημέρωσης, ανώτατα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας, του λιμενικού σώματος, της ακτοφυλακής και του πυροσβεστικού σώματος. Διευκρινίζω ότι τα πρόσωπα που προανέφερα θα ελέγχονται υποχρεωτικά και όχι δειγματοληπτικά. Αυτό σημαίνει μεγαλύτερη διαφάνεια και περισσότερος έλεγχος σε επικίνδυνους τομείς. Περιορίζουμε το χρόνο εντός του οποίου μπορούν να γίνουν συμπληρωματικές δηλώσεις, με καθιέρωση προθεσμίας για την υποβολή των συμπληρώσεων. Ταυτόχρονα παρέχονται εγγυήσεις στη διαδικασία παροχής διευκρινήσεων και των ελεγχομένων με τον ορισμό συγκεκριμένων προθεσμιών. Υποχρεώνουμε όλους τους ελεκτικούς φορείς να λογοδοτούν μέσω υποχρέωσης υποβολής εκθέσεων πεπραγμένων. Παρέχεται η δυνατότητα υποβολής εκπρόθεσμης δήλωσης εντός 30 ημερών από τη λήξη προθεσμίας υποβολής με επιβολή μόνο προστίμου. Μετά την πάροδο και αυτής της προθεσμίας, η μη υποβολή δήλωσης πρώτεν αίσχες θα κοινοποιείται στον εισαγγελέα για την επιβολή ποινικών κυρώσεων πλέον, όπως ισχύει σήμερα για όλες τις περιπτώσεις εκπρόθεσμης υποβολής. Και τέλος, καθιερώνουμε ειδικά τμήματα που σχετίζονται με τα αδικήματα των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης στις αγγελίες Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Τελειώνοντας, θέλω να πω ότι οι τροποποιητικές διατάξεις είναι συμπίλημα των υποδείξεων της ΓΡΕΚΟ και του ΟΣΑ, καθώς και οι παρατηρήσεις που αποκομίσαμε μελετώντας τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες και τα λάθη που είχαν παρουσιαστεί μέχρι τώρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε τον κύριο Υπουργό. Ο κύριος Τσιρώνης, μία νομοτεχνική βελτίωση για 1 λεπτό. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Είναι 3